Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Βεντούρης και στα πλαίσια του μαθήματος Σύστηματα Παράλυσης Κατανεμημένης Επεξεργασίας που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασυγένης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει από την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ξεκινάμε λοιπόν με το τρίτο εργαστηριακό φυλάδιο, το οποίο έχει σαν σκοπό τον έλεγχο συνάρτησης με MPI Init, αποστολή και λήψη απλών μηνυμάτων και χρήση του rank ως παράμετρο στη συνάρτηση MPI Send, MPI Receive. Ξεκινάμε λοιπόν και συνδεόμαστε στο machine μας, μέσω του PuTTY. Φυσικά δεν θα μας συνδέσει γιατί έχουμε κλειδώσει το SSH. Θα πρέπει να ανοίξουμε και να μπούμε μέσω του Zafora. Ένα λεπτάκι. Γράφουμε λοιπόν. Ωραία. Ωραία. Και μπήκαμε λοιπόν με επιτυχία. Ξεκινώντας λοιπόν το εργαστηριακό φυλάδιο, μας λέει να αντιγράψουμε το αρχείο C4.se από το προηγούμενο εργαστηριακό φυλάδιο στο αρχείο C1L3.se χρησιμοποιώντας την εντολή CP. Μπαίνουμε αρχικά στο φάκελο Lab, στο AM μας, μέσα το C4, για να δούμε βασικά που έχουμε γράψει. Εμείς έχουμε γράψει στον tilde slash lab, αλλά πρέπει να μπούμε ως open user για να μπούμε εκεί πέρα. Μπαίνουμε σε αυτό το φάκελο. Ωραιότατα. Είναι το C4. Το αντιγράφουμε στο C1L3C. Τώρα, πρέπει να τροποποιήσουμε το πρόγραμμα αυτό ώστε να περιέχει έλεγχο αρχικοποίησης MPI init, ώστε αν αποτύχει να καλεί την MPI abort και να τυπώνει ένα μήνυμα λάθος. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε το C1L3C. Και αυτό που θα πρέπει να τροποποιήσουμε είναι τα εξής. Εμείς έχουμε την MPI init, θα πρέπει να την ελέγξουμε. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να ορίσουμε μία integer μεταβλητή, ας την πούμε error code. Θα έρθουμε εδώ πέρα και θα πούμε ότι το error code θα είναι ίσο με το MPI init, δηλαδή την απάντηση που θα μας επιστρέψει. Και από το man page της MPI init μπορούμε να δούμε ότι η επιστρεφόμενη τιμή είναι όντως integer 0 ή 1. Μπορούμε να το δούμε, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα, man. Αν θα μας το βγάλει, πολύ ωραία. Στο man page της MPI init. Αν το ψάξουμε θα δούμε ότι όντως κάτω μας λέει ότι η επιστρεφόμενη τιμή θα είναι 0 ή 1. Οπότε συνεχίζουμε στο αρχείο που έχουμε εδώ πέρα και λέμε τώρα αν το error code είναι διάφορο ίσο του MPI success, είναι ένας διαφορετικός τρόπος από το να ελέγξουμε το 0 ή το 1. Θα το πούμε printf error starting MPI program slash n, κλείνουμε και τώρα είναι που θα καλέσουμε την MPI abort με παραμέτρους MPI com world και τη μεταβλητή του λάθους. Κλείνουμε και το if
και στην συνέχεια διαλέγουμε το rank, το size, το processor, τα printf μας κανονικά και τα λοιπά. Το κάνουμε compile, βλέπουμε ότι περνάει με επιτυχία, θα το τρέξουμε κιόλας και θα δούμε ότι εκτελέστηκε χωρίς κανένα πρόβλημα. Στη συνέχεια μας λέει να αντιγράψουμε αυτό το πρόγραμμα στο C2L3C. Πάρα πολύ ωραία. Θα το ανοίξουμε και τι μας λέει να κάνουμε. Να τροποποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα ώστε σε περίπτωση που υπάρχει σφάλμα στην αρχικοποίηση του MPI init και πριν από την MPI abort να εκτυπώνει το όνομα του υπολογιστή στον οποίο δημιουργήθηκε το σφάλμα. Πάρα πολύ ωραία. Στην ουσία δηλαδή, εμείς τι πρέπει να έρθουμε εδώ και να αλλάξουμε. Πρέπει να έρθουμε εδώ πέρα, πριν την MPI abort, να καλέσουμε την MPI get processor name, με τις παραμέτρους φυσικά, τις οποίες έχουμε ορίσει από πριν, όπως βλέπετε εδώ πάνω. Να κάνουμε printf ότι processor name τάδε ας πούμε caused failure επί της 100S γιατί είναι string slash n, το κλείνουμε και βάζουμε το όνομα που έχουμε πάρει από την παραπάνω συνάρτηση. Στη συνέχεια κάνουμε την MPI board όπως είναι και όλα τα υπόλοιπα. Περνάει με επιτυχία, θα το τρέξουμε κιόλας, το βλέπουμε ότι όλα πάνε καλώς. Στη συνέχεια μας λένε να επιβεβαιώσουμε την ερθή εμφάνιση των μηνυμάτων από όλους τους κόμβους. Και όπως θα το κάνουμε αυτό, πάρα πολύ απλά, θα έρθουμε στον φάκελο lab ή δεν χρειάζεται, μπορούμε να πάμε πάλι σε αυτόν εδώ το φάκελο και να του πούμε MPI run clean host file lab host file σε 2L3. Για να δούμε, υπάρχει πρόβλημα σε ένα συγκεκριμένο κόμβο. Για να ανοίξουμε λίγο το host file. Έχουμε αφήσει μόνο αυτούς τους δύο. Ίσως πολύ πιθανόν επειδή δεν υπάρχει αυτό το αρχείο μέσα. Δυστυχώς έχει τελειώσει και το εξάμηνο και πολλοί φοιτητές μπορεί να έχουν διαγράψει τα αρχεία τους και να μην μπορούμε να δούμε την παράλληλη επεξεργασία ακριβώς όπως το θέλουμε. Παρ' όλα αυτά, έστω και με έναν κόμβο μπορούμε να δούμε ότι διεξάγεται με επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, για να ξανανοίξουμε λίγο το host file, να δούμε αν όντως είναι ο κόμβος που έσβησε το πρόβλημα. Όντως αυτός εδώ ήτανε. Δεν μας πειράζει τώρα αυτό. Συνεχίζουμε. Περνάμε στο επόμενο βήμα του εργαστηριακού φυλαδίου, που είναι να δημιουργήσουμε ένα αρχείο sendrescript.se επαναχρησιμοποιώντας τον κώδικα από το C2L3. Και τι πρέπει να κάνουμε μέσα σε αυτό, τι μας λέει στην ουσία. Να τοποθετήσουμε μια δομή ελέγχου if, η οποία θα κάνει το εξής. Ή μάλλον καλύτερα ας τα βλέπουμε και να τα κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, οπότε θα αντιγράψουμε το αρχείο C2L3 στο sendReceive και θα ξεκινήσουμε με τη σειρά να βλέπουμε την if. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Και μας λέει, εάν έχουμε την πρώτη διεργασία, τη rank 0, θα πρέπει να στέλνετε το μήνυμα χιχί με τη συνάρτηση MPI send και αμέσως μετά να καλείτε τη συνάρτηση MPI receive και να λαμβάνει το μήνυμα που θα στέλνει κάποια άλλη διεργασία και μέσα στο μπλοκ εντολών να τοποθετήσουμε μετά την τελευταία κλίση μια εκτύπωση printf που να εμφανίζει το μήνυμα που στάλθηκε και το μήνυμα που έγινε λήψη. Δηλαδή, αν έχουμε send χιχί, να έχουμε και receive χιχί.
Τι πρέπει λοιπόν εμείς τώρα να κάνουμε για αυτό? Λοιπόν, αρχικά λόγω της MPI Receive θα πρέπει να ορίσουμε τη συνάρτηση MPI τύπου MPI Status που θα την ονομάσουμε Status. Καθώς επίσης θα πρέπει να ορίσουμε και τον buffer μας που θα είναι αυτό που θα στέλνει μηνύματα. Πρακτικά είναι ένας πίνακας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι 5 θέσεων, άλλωστε το χ δύο θέσεις πιάνει. Ας βάλουμε εμείς 5 για να είμαστε τελείως καλυμμένοι. Λοιπόν, εφόσον έχουμε έρθει εδώ και έχουμε καλέσει τη rank για να πάρουμε ποια τάξη θα είναι, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε αρχικά είναι να εκχωρήσουμε μέσα στο buffer το μήνυμα χ. Και αυτό πώς το κάνουμε? Με την συνάρτηση string copy. Γιατί αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε strings. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε και include τη βιβλιοθήκη string.h. Ερχόμαστε λοιπόν στη string copy και τι λέμε τώρα? Βάλε στη μεταβλητή buffer το μήνυμα χ. Και τώρα ξεκινάμε, λέμε εάν η rank είναι ίση με το 0, τότε στείλε το χ με μεταβλητές το buffer μας, το μέγεθος του buffer είναι χαρακτήρας. Τώρα το 0 και το 0 είναι σχετικά, στην ουσία είναι το rank, η τάξη και ένας άλλος αριθμός, θα μετά σας το δείξω σε ένα λεπτάκι, και την MPI com world. Πρακτικά αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει, ανοίξουμε το man page της MPI send. Θα δούμε ότι σαν μεταβλητές έχει το buffer, το count που στην ουσία είναι το μέγεθος του buffer, το data type που για μας είναι ότι είναι χαρακτήρες, string, και μετά είναι το destination και το tag. Πρακτικά το destination και το tag μπορούν να είναι οι ίδιοι αριθμοί ή ήθιστε να βάζουμε 0,0. Και στο τέλος είναι η MPI com και μεταβλητή com για μας είναι το world. Λοιπόν, οπότε συνεχίζουμε την ανάπτυξη του προγράμματος εδώ πέρα. Εδώ. Και αντίστοιχα, η κάθε συνάρτηση send θα πρέπει να έχει μέσα και ένα receive. Κάθε send πρέπει να ακολουθείται από ένα receive. Και συνεχίζουμε λοιπόν με τη receive. Πάλι θα βάλουμε το buffer, το μέγεθος του buffer, ότι είναι χαρακτήρας, το destination και το tag παραμένουν 0. Μετά είναι η MPI com world και το μόνο έξτρα που έχει η receive είναι ότι έχει και αυτή τη μεταβλητή status που ορίσαμε εμείς προηγουμένως. Και status λοιπόν. Κλείνει και αυτό. Και βάζουμε μετά από κάτω τη συνάρτηση printf που μας ζητάει. Printf send επί της 100s receive επί της 100s slash n, κόμμα, buffer, buffer. Ό,τι έστειλε, έλαβε. Πολύ ωραία. Κλείνει αυτή η if. Στη συνέχεια λοιπόν, τι μας λέει? Μας λέει, αν είναι η δεύτερη διεργασία, δηλαδή με rank 1, τότε θα λαμβάνει το μήνυμα που στάλθηκε και αμέσως μετά το ίδιο το μήνυμα θα το στέλνει με την MPI send. Μέσα στο μπλοκ των εντολών τοποθετείται μετά την τελευταία κλίση μια printf που εμφανίζει το μήνυμα που στάλθηκε και το μήνυμα που έγινε λήψη. Πρακτικά κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και τι λέμε πάλι? If rank ίσον 1, MPI send και buffer, το μέγεθος του buffer, πάλι έχουμε να παίξουμε με χαρακτήρες, απλά εδώ ποια είναι η διαφορά? Ότι πολλές φορές μπορεί εμείς να βάζουμε 0,0 στο destination και στο tag, αλλά το πιο σωστό είναι συνήθως να βάζουμε το destination και το tag, συνήθως να μπαίνουν ίδια με την τάξη. Εκτός βέβαια αν θέλουμε να κάνουμε διαφορές
στην αποστολή και στη λήψη. Εμείς στην ουσία τι του λέμε τώρα, έχουμε τη rank 1, άρα το destination είναι το 1 και το tag θα είναι το 0. Μπορείτε με αυτά να παίξετε, να πειραματιστείτε και να δείτε τι αποτελέσματα θα βγάλετε. Στην ουσία μετά το κλείνουμε, ερχόμαστε εδώ και τι του λέμε μετά, αντίστοιχα έχουμε το αντίστοιχο receive και buffer, size of buffer, MPI car 1, 0, MPI com world και την status. Και μετά ερχόμαστε και κάνουμε την printf, send επί της 100s, receive επί της 100s, slash ni, comma, buffer, comma, buffer. Λοιπόν, βέβαια επειδή εμείς θέλουμε να είναι ακολουθιακός ο έλεγχος, εδώ θα μπει else if, το οποίο και θα το κλείσουμε. Και μετά τι μας λέει, ότι εάν είναι μια άλλη διεργασία, τότε θα εκτυπώνει το μήνυμα ότι δεν έχει να κάνει κάτι και θα εμφανίζει το όνομα του υπολογιστή που εκτελέστηκε, δηλαδή nothing to do at node με το τάδε όνομα. Δηλαδή εμείς εδώ πέρα τι γράφουμε, του λέμε στην ουσία else, MPI get processor name για να πάρουμε τον combo, printf nothing to do at node επί της 100s name. Κλείνουμε την else. Μετά από κάτω έχουμε τις υπόλοιπες συναρτήσεις, τις οποίες μπορούμε να τις σβήσουμε, γιατί δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να τα χρησιμοποιούμε αυτά. Αυτά τα σβήνουμε και το hello world. Κρατάμε στο τέλος την MPI finalize για τον τερματισμό του MPI και τη return. Όμορφα. Το αποθηκεύουμε. Και μας λένε να μεταγλωτήσουμε το πρόγραμμα, να διορθώσουμε τυχόν λάθη που θα εμφανιστούν. Και αυτό είναι και το set 3 παραδοτέο. Πάρα πολύ ωραία. MPI run, send, receive. Γίνεται όντως το χιχί. Τώρα, θεωρητική ερώτηση α1. Εκτελούμε το πρόγραμμα με μια διεργασία. Πρακτικά είναι αυτό που κάναμε πριν. Τι παρατηρούμε, ότι εμφανίζεται το μήνυμα λήψης αποστολής χιχί χιχί. Το εκτελούμε με δύο διεργασίες τώρα. MPI run, clean mp2, send receive. Τι βλέπουμε, εμφανίζει το μήνυμα αποστολής λήψης χιχί δύο φορές. Και αν το εμφανίσουμε τέσσερις φορές, θα δούμε ότι θα μας εμφανίσει δύο φορές το nothing to do at node τάδε και δύο φορές το μήνυμα αποστολής και λήψη. Και αυτό είναι απόλυτα λογικό, γιατί εμείς έχουμε πει ότι στις τάξεις μόνο 0 και 1 θέλουμε να μας γίνεται αυτό το send receive. Στις υπόλοιπες εμφάνισεις όμως δεν έχουμε να κάνουμε κάτι στον κόμβο. Άρα έχουμε κάνει σωστά το πρόγραμμά μας και απαντάμε και στην θεωρητική ερώτηση αυτή. Συνεχίζουμε λοιπόν στο παραδοτέο set 4, το οποίο μας λέει να τροποποιήσουμε το παραπάνω πρόγραμμα, ώστε η διεργασία με rank 1 να προσθέτει το χαρακτήρα syn στο τέλος του μηνύματος που έχει ληφθεί και να στέλνει το νέο μήνυμα που δημιουργείται. Προσέξτε το μέγεθος του buffer να είναι σωστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι άμα ξεφύγουμε από το μέγεθος του buffer, αν έχουμε δηλαδή μικρότερο από ό,τι πρέπει, δεν θα προσθεθεί ο χαρακτήρας και θα έχουμε και λάθη. Και σαν tip, έχει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση STP copy, προκειμένου να αντιγράψετε αυτό που δέχεστε ως μήνυμα σε ένα buffer, να προσθέτετε το χαρακτήρα syn στη συνέχεια, να προσθέτετε το χαρακτήρα τερματισμού string, δηλαδή το slash 0, και στη συνέχεια να στείλετε το καινούριο buffer. Για να το δούμε λίγο αυτό. Λοιπόν, το πρόγραμμα αρχικά θα κάνουμε copy το προηγούμενο, το send receive, τελεία σε, στο send receive 2, τελεία σε. Ανοίγουμε το send receive 2 σε. Λοιπόν, το buffer μας, σαν 5 που το έχω εγώ μέγεθος, είναι ικανοποιητικό, αν θεωρήσουμε ότι είναι χι χι συν, 3 χαρακτήρες. Παραπάνω δεν θα μας φτάσει.
Οπότε τι κάνουμε. Όπως είμαστε κανονικά εμείς, ξεκινάμε και του λέμε. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, ναι, πολύ ωραία. Τι θέλουμε εμείς, ερχόμαστε σε περίπτωση που το rank είναι 1. Εδώ δηλαδή. Και λέμε, εγώ δεν χρησιμοποίησα την STP copy, αλλά τη string copy. Λέω str copy. Τι κάνουμε, πρακτικά. Το σκεπτικό είναι το εξής. Να χρησιμοποιήσουμε δύο buffer. Ένα που θα έχει το μήνυμα χ και ένα που θα έχει το μήνυμα χ συν. Άρα θα ονομάσουμε, ας πούμε, ένα buffer 1 επί παραδείγματος, πάλι με το ίδιο μέγεθος, 5. Και θα έρθουμε εδώ και θα πούμε στο buffer 1 να βάλεις το μήνυμα χ συν. Και τώρα πώς θα παίξουμε μπάλα. Θα πούμε, στείλε το buffer με το μέγεθος του buffer και λάβε το buffer. Στη συνέχεια όμως, τι θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να παίξουμε και με το buffer 1. Δηλαδή, κάνουμε send το buffer 1 και buffer 1, το μέγεθος του buffer 1. Έχουμε πάλι να παίξουμε με χαρακτήρες. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την destination και tag 1.0. mpi.com.world. Τελειώσαμε. Πρέπει όμως να υπάρχει και η αντίστοιχη receive και buffer 1, μέγεθος του buffer 1, mpi car 1.0, mpi.com.world και status. Και στη συνέχεια από κάτω, στα printf, το μόνο που θα πρέπει να αλλάξει είναι ότι έλαβα τον buffer 1, μάλλον έστειλα τον buffer 1, έλαβα τον buffer. Το else μας συνεχίζει κανονικά, nothing to do at node tade, οπότε έχουμε τελειώσει και με αυτό το πρόγραμμα. Μένει να το κάνουμε compile. Πάρα πολύ ωραία. Έγινε με επιτυχία. Για να το τρέξουμε για περισσότερες διεργασίες να δούμε τι θα μας βγάλει. Βλέπουμε ότι μας έβαλε το χ συν όταν ήταν το rank 1. Πάρα πολύ ωραία. Άρα είμαστε σωστοί. Περνάμε στο σε 5 παραδοτέο λοιπόν, που μας λέει να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα send receive ping pong, στο οποίο δύο διεργασίες ανταλλάσσουν μηνύματα, αλλά κάθε φορά προσθέτεται ένας χαρακτήρας στο τέλος. Λοιπόν, και για να τα βλέπουμε μαζί, για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρόγραμμα send receive ping pong. Τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να τη γράψουμε με το προηγούμενο μας πρόγραμμα, ώστε να έχουμε τουλάχιστον τις βασικές συναρτήσεις. Και να παίξουμε πάνω σε αυτό. Το ανοίγουμε κιόλας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι μας λέει τώρα. Σε περίπτωση που τι γίνεται. Η διεργασία με rank 0 προσθέτει το χαρακτήρα αστεράκι στο τέλος του μηνύματος και το στέλνει. Και μόλις αναλαμβάνει η διεργασία με rank 1, προσθέτει το χαρακτήρα συν στο τέλος του μηνύματος και το στέλνει. Κάθε φορά θα εκτυπώνεται ένα μήνυμα αποστολής λήψης, όπως για παράδειγμα send χ συν receive χ συν αστεράκι. Λοιπόν, επειδή έχουμε τώρα να παίξουμε λίγο περισσότερους χαρακτήρες, για να είμαστε σίγουροι, το buffer μας θα το κάνουμε σε μέγεθος 6. Για να είμαστε σίγουροι. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα μένουν ίδια, και το error code και τα λοιπά. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα. Τι γίνεται σε περίπτωση που έχουμε να παίξουμε με τη rank 0. Λοιπόν, περνάμε στο buffer
το χι αστεράκι. Γιατί, έτσι μας λέει, ό,τι γίνεται η ράχη 0 προσθέτει το χι, προσθέτει στην ουσία το αστεράκι. Πάρα πολύ ωραία. Κατά τα άλλα, ισχύουν τα ίδια από κάτω. Και η MPI send, και η MPI receive, και η printf. Σε περίπτωση όμως που είναι η rank 1, τι κάνουμε. Λέμε, περνάμε στη μεταβλητή buffer 1 το buffer. Πώς το κάνουμε αυτό, πάλι με τη string copy, στο buffer 1 το buffer. Και λέμε τώρα, και αυτό για ποιο λόγο το κάνουμε, για να ελέγξουμε ποια θα είναι η buffer. Λοιπόν, και του λέμε, αν το buffer είναι ίσο με χιχι, τότε string copy στο buffer 1 το χιχι συν. Σωστά, σωστά. Διαφορετικά, στο buffer 1 παίρνα το χιχι αστεράκι συν. Όλα αυτά επειδή ακολουθούμε σωστά την άσκηση. Τι έχουμε κάνει δηλαδή μέχρι στιγμής. Μας λέει ότι αν είναι η rank 0, προσθέτει το αστεράκι, δηλαδή θα έχουμε το χιχι αστεράκι. Αν όμως έχουμε τη rank 1, προσθέτει το συν. Δηλαδή ξεκινάμε, έχουμε το χιχι, παίρνει η rank 0, έχουμε χιχι αστεράκι. Ορθά λοιπόν. Οπότε πρέπει να τσεκάρουμε για να δούμε ότι για να πάμε στη rank 1 περνάμε τον buffer στο buffer 1, αυτό που έχουμε δηλαδή στείλει. Και λέμε τώρα, εάν το buffer είναι όντως χιχι, αυτό δηλαδή που στείλαμε, τότε στο buffer 1 θα προσθέσουμε το συν, γιατί η rank 1 προσθέτει το συν. Σε περίπτωση όμως που είναι χιχι αστεράκι ας πούμε, θα πρέπει να προσθέσουμε το συν. Σωστά, σωστά. Οπότε ερχόμαστε εδώ, έχουμε κλείσει το else, συνεχίζουμε μετά από κάτω με την MPI send, στην οποία εδώ θα μπει το buffer 1 αντίστοιχα και στη receive, για να είμαστε σωστοί σε αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, και στο else θα εμφανίζουμε κανονικά. Εδώ καταρχάς να πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε ένα λεπτάκι, γιατί νομίζω ότι έχω κάνει κάποιο λαθάκι. Ναι, φυσικά έχουμε κάνει λάθος. Έχουμε κάνει το εξής λάθος, ότι έχουμε βάλει αυτόν τον έλεγχο πριν λάβουμε το buffer. Πρέπει κάτω από την πρώτη send receive, πρέπει δηλαδή να γραφτεί εδώ πέρα όλος αυτός ο έλεγχος. Εδώ πέρα, λοιπόν, του λέμε str copy στο buffer 1 το buffer. Λέμε τώρα, εάν το buffer είναι ίσο με χιχι, τότε string copy στο buffer 1 χιχι συν. Πάρα πολύ ωραία. Και κλείνει και η αγγίλη. Διαφορετικά, str copy στο buffer 1 χιχι αστεράκι συν. Έχει κλείσει λοιπόν και αυτό εδώ πέρα. Συνεχίζουμε με το send και το receive. Αντίστοιχα το printf, buffer 1 buffer. Και διαφορετικά το nothing to do at no time. Έχει τελειώσει αυτό το πρόγραμμα, μπορούμε να το κάνουμε compile. Send receive ping pong. Θα κάνουμε τώρα MPI run. Send receive ping pong. Παρατηρούμε ότι έχει περάσει από την 0, οπότε έστειλε αυτό, έλαβε αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να το δοκιμάσουμε, να το τρέξουμε με περισσότερες διεργασίες. Δύο, ας πούμε.
Εδώ. Και βλέπουμε ότι όντως έχει προσθεθεί και το συν. Εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν με το εργαστηριακό φυλάδιο. Μας λέει να αντιγράψουμε το αρχείο send receive στο αρχείο send receive 2. Α, εγώ έκανα λάθος λοιπόν εδώ πέρα στο προηγούμενο που το είχα ονομάσει send receive 2. Δεν μας πειράζει αυτό. Θα αντιγράψουμε το send receive.se στο send receive 3, ας πούμε. Ή όχι, για 3 μας δεν μετά. Στο πούμε send receive underscore 2.se. Το ανοίγουμε. Αυτό εδώ. Και στην ουσία τι μας ζητάει να κάνουμε. Να συμπληρώσουμε το πρόγραμμα ώστε να γίνεται η καταμέτρηση των δεδομένων που ελήφθησαν από την MPI Receive τις κάθε διαδικασίες και να τυπώνεται αμέσως μετά την printf. Το παραδόντελο από όντως 6 ποιο είναι. Σε κάθε printf να εκτυπώνεται ως πρώτο στοιχείο μέσα σε παρένθεση το rank, τις διαδικασίες που εκτυπώνεται το συγκεκριμένο μήνυμα και το όνομα του κόμβου που εκτελείται ως εξής. Ας πούμε σε παρένθεση rank 0 και σε επόμενη παρένθεση OpenMPI, ας πούμε τα the combos και μετά τι έστειλε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Πρακτικά τι κάνουμε, έχουμε εδώ το buffer μας λοιπόν το 5, έχουμε την MPI status, έχουμε και το μήνυμα και το μόνο που πρέπει να διορθώσουμε είναι κάτω από μία send receive, εδώ πέρα ας πούμε στην printf, να πούμε παρένθεση, όπα, rank επί της 100D, μετά πρέπει να μπει ο κόμβος, είναι string, τι έκανε send, τι έκανε receive, οπότε εδώ τι βάζουμε, ερχόμαστε και λέμε rank, name και μετά αντίστοιχα τα μηνύματα. Φυσικά όμως για να γίνει αυτό, εδώ εκτός από τη rank που έχουμε καλέσει, πρέπει να καλέσουμε και την MPI get processor name MPI com world και name. Με συγχωρείτε, έχω βάλει λάθος παραμέτρους. Είναι name και length. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό και αυτό λοιπόν. Και αντίστοιχα εδώ κάτω το ίδιο ακριβώς. Rank, ο κόμβος τη send receive, το rank και το name. Και στο τέλος αντίστοιχα rank. Εδώ είναι τώρα περί το να βάλουμε τον κόμβο, αν και εντάξει δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ή μπορούμε ας πούμε να το σβήσουμε εδώ και να πούμε να βάλουμε κατευθείαν τον κόμβο και να πούμε nothing to do at no. Εδώ στην ουσία έχουμε προσθέσει μόνο το rank. Το name menu ως έχω. MPI finalize και τα λοιπά. Το κάνουμε compile. Για να δούμε τι λάθος έχουμε κάνει. Error. Name buffer was not declared in the scope. Γραμμή 30. Τι λάθος έχουμε κάνει. Εδώ πέρα. Ναι, δεν έχουμε βάλει κόμμα. Πολύ σωστά. Ορθώς μας το βγάζει το σφάλμα. Διορθώθηκε. Το τρέχουμε. Βλέπουμε αυτό. Στη συνέχεια όμως μας λέει να το τρέξουμε σε έναν, δύο, τρεις κόμβους και να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία του. Για να πειράξουμε λίγο το host file. Ανοίξουμε λίγο το host file. Να βάλουμε και τον άλλο κόμβο που βγάλαμε. Μήπως και δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την στην παράλληλη επεξεργασία. Για να δούμε. Όχι, δυστυχώς ο άλλος κόμβος δεν έχει αυτό το αρχείο. Ναι, εντάξει, αυτό η αλήθεια είναι ένα πρόβλημα όταν δεν υπάρχουν τα διαδικά αρχεία μέσα και στους υπόλοιπους.
Παρ' όλα αυτά, για να δούμε αν το αέμ αυτού νου υπάρχει μέσα. Έως και το στείλουμε. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν αναγκαστικά να το στείλουμε. Λοιπόν. Και αυτό γίνεται μόνο με την εντολή SCP. Ή θα μπορούσαμε να το κάνουμε και copy. Για να δοκιμάσουμε. Copy το send receive 2 στον φάκελο lab 543. Permission denied. Όμορφα. Για να σκεφτούμε με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσαμε να το περάσουμε. Λογικά μόνο με την εντολή SCP θα μπορούσαμε να το περάσουμε. Για να δούμε το man page για την σύνταξη. Βάζουμε λοιπόν SCP, το κόμβο που θέλουμε να στείλουμε, άνω κάτω τελεία, το αρχείο. Ωραία. Οπότε βάζουμε open use, μάλλον που θέλουμε να το στείλουμε, στο lab 543. Αν και εντάξει, μετά μπορούμε να συνδέουμε στον κόμβο ως open user, οπότε θα το στείλουμε ως open user. SCP, μάλλον, open user, παπάκι. Για να πάρουμε λίγο την IPv6. Είναι αυτή εδώ. Ένα λεπτάκι. Να την γράψουμε λίγο. Ωραία. Για πάμε τώρα να το κάνουμε. Λοιπόν, SCP Open User παπάκι 2001-648-2FFC 1225-A800 BFF 79 και DB 94. Το αρχείο send receive 2 SSH connect host 2001.22 invalid argument. Μάλιστα, τι λάθος έχουμε κάνει. Κάποιο λάθος μάλλον κάνω στη σύνταξη. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι. Not a regular file. Όχι. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει τώρα. Αν υπήρχε στον άλλο κόμμα θα μπορούσαμε να το τρέξουμε. Οπότε θα πειράξουμε για άλλη μια φορά το host file. Θα αφήσουμε μόνο σε μένα. Και θα το τρέξουμε. Και βλέπουμε ότι έντος τρέχει με επιτυχία. Αντίστοιχα θα μας έβγαζει για όλους τους υπόλοιπους κόμμους στο host file σε περίπτωση που μπορούσαμε να το τρέξουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν και μας αντιγράψουμε το αρχείο send receive αυτό στο αρχείο send receive 3.se cp send receive 2.se στο send receive 3.se.
Τι το έξτρα λοιπόν μας ζητάει να κάνουμε εδώ? Να τροποποιήσουμε τη συνάντηση MPI-SNPI-DC ώστε στην παράμετρο που εμφανίζεται σε ποια διεργασία θα γίνει η αποστολή ή η λήψη να μην υπάρχουν οι αριθμοί 0 ή 1 ή 2, αλλά να υπάρχει μια αριθμητική σχέση ως προς τη μεταβλητή rank. Δηλαδή, αντί να γράψετε να σταλεί κάτι στην επόμενη διεργασία, π.χ. τη διεργασία με rank 1, να τοποθετείτε κατευθείαν μέσα στην κλίση της συνάντησης το rank συν 1. Ομοίως για κάθε κλίση MPI-SNPI-DC και να εκτελεστεί σε ένα 2-3 κόμβους και να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία του. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα πρέπει να διορθώσουμε από αυτό το πρόγραμμα. Πρακτικά το μόνο έξτρα που καλούμαστε να έρθουμε και να κάνουμε είναι εδώ πέρα, στην MPI Send και συγκεκριμένα στο Destination, να το πούμε, είμαστε στη rank 0, θέλουμε να το στείλουμε στην επόμενη, άρα στη rank συν 1. Αντίστοιχα και εδώ, ενώ αν είμαστε στην 1, θέλουμε να το στείλουμε στο rank μείον 1. Πρακτικά μόνο αυτό πρέπει να κάνουμε. Να το κάνουμε compile. Και να το τρέξουμε. Για να δούμε. Τι μας βγάζει, πια λαθάκια. Error get MPI send, communicator MPI convolved, invalid rank. Έχουμε κάνει κάποιο λάθος μέσα. Για να δούμε τι λάθος μπορεί να έχουμε κάνει. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε λίγο από την αρχή. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τώρα μας έχει βγάλει failure εδώ πέρα. Το κοιτάξουμε λιγάκι. Λοιπόν, δεν παρατηρούμε κάποιο λάθος. Παρ' όλα αυτά δεν σκεφτήκαμε το εξής. Είναι πολύ λογικό να μας βγάλει αυτό το fail σε περίπτωση που η rank μας που καλεστεί εκείνη τη στιγμή είναι η 1. Είναι... ναι. Σωστά, η 1, γιατί τότε θα έχει πρόβλημα. Θα πάει σε κάποια rank η οποία δεν είχε καλεστεί. Αυτό το πράγμα πώς διορθώνεται, θα πρέπει να το καλέσουμε και να το τρέξουμε για έναν, δύο ή τρεις κόμβους. Εμείς αυτή τη στιγμή βέβαια μόνο στο host file αν μπορέσουμε να το κάνουμε run. Lab host file send receive 3. Θα δούμε ότι, όπα, ναι, σωστά, έχουμε κάνει, δεν έχουμε βάλει την παράμετρο host file. Θα δούμε ότι εδώ όντως θα τρέξει με επιτυχία, γιατί θα πάρει και τις δύο rank. Ενώ αντίστοιχα μπορούμε να το τρέξουμε και με πολλές διεργασίες και να δούμε ότι όντως θα τρέξει σαν πρόγραμμα. Πολύ απλά το θέμα του είναι ότι δεν μπορεί να τρέξει να, ας πούμε, βλέπετε ότι στην αρχή βγάζει nothing to do at node. Θα μπορούσε, ας πούμε, να τρέχει κατευθείαν να πιάνει αυτή τη rank και να μην μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι. Και όντως θα μας βγάλει failure το πρόγραμμα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά το είδαμε, το σκεφτήκαμε με λογική και είδαμε ότι όντως δουλεύει το πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν έχουμε τελειώσει με επιτυχία και το τρίτο εργαστηριακό φυλάδιο. Ένα φυλάδιο στο οποίο έπρεπε να είχαμε κατανοήσει από πριν τη λειτουργία των συναντήσεων MPI Send, MPI Receive, λίγο με τα ορίσματα. Παρ' όλα αυτά, με κοινή λογική όλα βγαίνουν. Αν μπορέσουμε και ταξινομήσουμε τις τάξεις, τα ranks δηλαδή, τότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα και θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα παράλληλες επεξεργασίες OpenMPI θέλουμε. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώθηκε και αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.